Λένε ότι ήταν παντελώς απούσα η ελληνική πολιτεία. Αυτοί που το λένε αυτό είναι τελείως ανεύθυνοι, θέλω να σας πω. Μπορώ να σας πω την παρουσία της ελληνικής πολιτείας, όπως λέμε, του κρατικού μηχανισμού από το απόγευμα του Σαββάτου. Το απόγευμα του Σαββάτου διαπιστώθηκε άμεσα ότι κυκλοφόρησε μια χειρόγραφη που προκήρυξε στα αραβικά. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν οι αρχές και να υπερδιπλασιαστεί η αστυνομική δύναμη στην περιοχή. Βέβαια, αυτά τα πράγματα μετά κυκλοφορούν μέσα από τα social media, οπότε όπως καταλαβαίνετε έχουν μεγάλη διάδοση. Mm-hmm. Το Σάββατο το πρωί λοιπόν, την Κυριακή το πρωί λοιπόν, υπήρχε αστυνομικός φραγμός, υπήρξε μια διαπραγμάτευση με πενταμελή επιτροπή για να πάει στον φράχτη να διαμαρτυρηθεί για το κλείσιμο των συνόρων, πέρασε. Αυτή η ομάδα πήγε, έκανε τη διαμαρτυρία. Όταν επέστρεψε, υπήρξε κίνηση αρκετών ομάδων προς το φράχτη, όσο μπόρεσε να τους περιορίσει η αστυνομία, τους περιόρισε. Ταυτόχρονα όμως. Γιατί δεν τα κατάφερε η αστυνομία, κύριε Κυρίτση, γιατί η αστυνομία δεν κατάφερε να προλάβει αυτού του είδους τις κινήσεις? Καταλαβαίνει κανείς ότι όταν η κατάσταση είναι έτσι όπως τη βλέπουμε στα πλάνα, με τους αστυνομικούς από μια μεριά, των Σκοπίων κλπ. Η κατάσταση είναι πολύ λεπτή. Το καταλαβαίνει κανείς, δεν θέλει πολύ μια λόγια να το σκεφτεί. Αλλά γιατί δεν καταφέρατε? Να κάνει αυτά τα οποία είδαμε να γίνονται από απέναντι. Κύριε Κυρίτση, άλλο θέλω να σας ρωτήσω. Άλλο θέλω να σας ρωτήσω εγώ. Γιατί εσείς... αυτό πάντως. Σύμφωνοι, αλλά η αστυνομία, κύριε Κυρίτση, είναι για να χρησιμοποιεί. Μισό λεπτό. Η αστυνομία πληρώνεται όμως για να χρησιμοποιεί βία. Δηλαδή η αστυνομία δεν κάνει άλλη δουλειά. Η αστυνομία είναι ο κάτοχος της κρατικής βίας. Είναι μια τοποθέτηση την οποία δεν θα τη συζητήσουμε τώρα. Δηλαδή τι κάνει η αστυνομία ακριβώς? Ποια είναι η δουλειά της ένα κράτος? Δεν είναι να διαχειρίζεται τη βία. Κύριε Τάσο Τέλογλου, μισό λεπτό, σα παρακαλώ. Κύριε Κυρίτση, εγώ θέλω να σα ρωτήσω. Νομίζω ότι ο κύριος Τέλογλου έχει εμπειρία από χώρες που η αστυνομία έχει ένα διευρυμένο κοντολόγιο με τελευταία στη σειρά την καταφυγή σε αυτού του είδους την ομή και επικίνδυνη και αδιάθετη βία εναντίον γυναικόπαιδων. Υπάρχει και άλλη βία, δεν υπάρχει μόνο αυτή. Αν θεωρεί ότι στα Βαλκάνια ισχύουν άλλα πράγματα, ας μας το πει. Κύριε Κυρίτση, εγώ ήθελα μια απάντηση σε ένα διαφορετικό ερώτημα. Πείτε μου. Το τι συνέβη εκείνη την ώρα εκεί είναι πραγματικά λεπτό το ζήτημα κλπ. Κλπ. Το καταλαβαίνει κανείς. Θέλω να σας ρωτήσω γιατί όμως επιτρέψατε να φτάσει σε σημείο αυτό η αντίδραση των προσφύγων. Γιατί επιτρέψατε, ενώ είδατε να κινείται η αντιπροσωπή όπως μας περιγράψατε, στη συνέχεια να φεύγουν ομάδες, να φύγουν 2.000 άνθρωποι δηλαδή και να φτάνουν μέχρι τη συνοριακή γραμμή. Δεν θα έπρεπε κάπου εκεί να μπορέσετε να το ελέγξετε? Ναι, όταν κινούνται 2.000 άνθρωποι σε διάφορα σημεία σε ένα μήκος 1-1,5 χιλιόμετρο, καταλαβαίνετε ότι θα έπρεπε να υπάρχουν αρκετές χιλιάδες αστυνομικοί προκειμένου να μπορούν να αποφύγουν. Μα συγγνώμη, έχετε 20.000 ανθρώπους που. Πώς είναι στην Ιδωμένη, είναι 10-12.000 άνθρωποι. Δεν θα έπρεπε να έχετε δύναμη για να το ελέγξετε? Αν κάνετε κάποια συζήτηση επιχειρησιακή επιζητημάτων αστυνομίας, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε εκπροσώπους του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Εγώ κάνω μια πολιτική αποτίμηση και γενική επιχειρησιακή αποτίμηση. Το πλαίσιο της πολιτικής αποτίμησης που κάνετε. Ακούστε με λίγο. Αν αφήσετε να σας το πω, γιατί με ρωτάτε τι έκανε η αστυνομία. Η αστυνομία απέκοψε το μεγάλο όγκο του κόσμου, ο οποίος ήταν στον καταβλισμό από το να συμμετάσχει σε αυτήν την ιστορία. Η αστυνομία απέκοψε τον μεγάλο όγκο ανθρώπων, οι οποίοι βρίσκονταν σε γειτονικούς οργανωμένους χώρους φιλοξενίας, από το να ανέβουν προς τα σύνορα και να συμμετάσχουν σε αυτήν την ιστορία. Έκανε όλα αυτά τα πράγματα με τις δυνάμεις που είχε εκεί. Άρα, κύριε Κυρίτση, καλή σας μέρα. Ο Πέτρος ο Μποτσαράκος είμαι. Ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε εκπρόσωπε, στις συσκέψεις που γίνονταν το τελευταίο διάστημα και με τον προβληματισμό που ξέρουμε ότι υπήρχε στην κυβέρνηση για τον κίνδυνο να υπάρξουν βία επεισόδια, δεν υπήρξε κάποιος σχεδιασμός να ενισχυθούν οι δυνάμεις που βρίσκονται στην Ιδωμένη, έτσι ώστε να αποτραπεί αυτή η εικόνα που είδαμε? Γι' αυτό και ήταν εξαιρετικά ενισχυμένες οι δυνάμεις που ήταν. Όμως δεν καταφέρατε. Και μόλις σας περιέγραψα τι ακριβώς καταφέραμε. Καταφέραμε ένα πράγμα να περιοριστεί σε 1.500-2.000 ανθρώπους και όχι σε 11.000 ανθρώπους. Πιστεύετε, κύριε Κυρίτση, ότι είναι αυτό αρκετό όταν δίνεται η εικόνα? Τίποτα ότι οι σκοπιανές αρκετό. Αρχές, επιτρέψτε μου. Αρκετό είναι να μην γίνεται τίποτα άσχημο. Αλλά εμείς βλέπουμε μια εικόνα σε ελληνικό έδαφος. Ακούστε με, κύριε Κυρίτση, βλέπουμε σε ελληνικό έδαφος να ασκεί βία η σκοπιανή αστυνομία, οι σκοπιανές αρχές,
Άλλοι γράφουν να επιβάλλει την τάξη. Δεν ξέρω αν είναι ακριβώς, αν είναι ακριβές αυτό. Αλλά βλέπουμε ότι γίνεται μια επιχείρηση. Όχι, θέλει τέτοιου είδους μοντέλα επιβολής της τάξης με πλαστικές. Όχι, όχι, δεν το υπερασπίζουμε. Απλώς θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Εδώ είναι χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε συνεννοημένοι σε αυτό το πράγμα. Δεν θα μείνω σε αυτό. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Είναι εικόνα για την Ελλάδα το 2016 μέσα σε ελληνικό έδαφος, στην ελληνική επικράτεια, να υπάρχει αυτό το χάος και να ασκείται βία από αστυνομικές αρχές άλλης χώρας? Και η Ελλάδα, ουσιαστικά το ελληνικό κράτος, σε αυτά τα πλάνα που βλέπουμε εμείς, να είναι ουσιαστικά απόν? Πώς επιτρέψαμε να συμβεί αυτό το πράγμα? Ξέρετε, η ζωή και η πραγματικότητα δεν είναι μόνο τα πλάνα που βλέπετε εσείς, ούτε μόνο τα πλάνα τα οποία δείχνετε εσείς. Εγώ σας περιέγραψα άλλα 6-7 πράγματα τα οποία έκανε η αστυνομία. Φάνηκε όμως ότι δεν ήταν αρκετά τα μέτρα που πήρατε, κύριε Κυρίτση, για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο δηλαδή. Να είναι η μόνη πραγματικότητα που υπάρχει, υπάρχει πραγματικότητα και εκτός τηλεοράσεως. Συμφωνούμε, νομίζω και σε αυτό. Φυσικά και συμφωνούμε, απλώς αυτές οι εικόνες είναι οι χειρότερες που έχουμε δει τον τελευταίο έγιναν καιρό. Έγιναν εντονότατα διαβήματα, έγιναν και κάποια άλλα πράγματα τα οποία δεν είναι ακριβώς ανακοινώσιμα. Έχουν γίνει ενέργειες και προς τις αστυνομίες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων χωρών, οι οποίες έχουν δυνάμεις σε ρόλο παρατηρητή στα σύνορα, ώστε να εξηγήσουν στους βόρειους γείτονες. Κύριε Κυρίτση, σε διπλωματικό επίπεδο εννοείται. Ναι, και σε διπλωματικό επίπεδο επίσημο και σε διπλωματικό επίπεδο ανεπίσημο και με πιέσεις. Διότι δεν γίνεται όταν είμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση και όταν ασκείται μια συλλογική, υποτίθεται, πολιτική, να υπάρχει μια μαύρη τρύπα που να λέγεται φύρομ, που να εκτρέπεται σε τέτοιου είδους αδιάκριτη βία εναντίον γυναικόπαιδων. Ναι, αυτή είναι μία ανάγνωση. Μία δεύτερη είναι ότι είδαμε να επιβάλλουν την τάξη σε ελληνικό έδαφος σκοπιανές αρχές. Δεν επέβαλαν την τάξη. Έκαναν επίθεση σε γυναικόπαιδα. Αυτό δεν είναι επιβολή της τάξης. Αυτό δεν θα μπορούσε να είχε αποτραπεί, κύριε εκπρόσωπε, αν το ελληνικό κράτος ήταν παρόν. Δεν άφηνε εκεί να αλωνίζουν κάποιες άγνωστες μη κυβερνητικές οργανώσεις. Τέταρτη φορά την ίδια ερώτηση, θα σας δώσω. Κύριε εκπρόσωπε, ακούω τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη να λέει ότι είναι κάποιοι ξένοι οι οποίοι δημιουργούν κλίμα εκεί. Γιατί δεν ελέγχει την κατάσταση του ελληνικού κράτους? Να σας απαντήσω. Τι γίνεται λοιπόν με υποψίες που υπάρχουν σε σχέση με μη κυβερνητικές οργανώσεις? Αυτή είναι η ερώτηση. Γιατί δεν ελέγχει την κατάσταση του ελληνικού κράτους και κάνει απλά διαπιστώσεις? Η απάντηση είναι η εξής. Γίνεται συνεννόηση με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις ώστε να ασκούν πιο αποτελεσματικό έλεγχος και στα στελέχη τους και στους ανθρώπους που απασχολούν επαμοιβή, προκειμένου να κάνουν αυτό για το οποίο έχουν πάρει την άδεια και να μην τρέχουν είτε προσωπικές ατζέντες, λοιπόν, είτε σχεδιασμούς οι οποίοι αντιστρατεύονται τον επίσημο. Κύριε Κυρίτση, κάτι τελευταίο. Παρακαλώ. Διαβάζω σήμερα στον τύπο ότι έχει προχωρήσει το ελληνικό κράτος στην προμήθεια 100.000 αιτήσεων εντύπων για χορήγηση ασύλου. Ισχύει κάτι τέτοιο? Ξέρω κι εγώ, είδα κάποια δημοσιεύματα, όχι σήμερα, το είδα χτες ή προχτές. Ξέρω ότι κάθε τόσο η Επιτροπή Ασύλου τυπώνει στόκ αιτήσεων και εγγράφων προσωρινής διαμονής, τα οποία μοιράζει στα διάφορα σημεία. 100.000 τέτοια έντυπα. Ναι, βέβαια, γιατί αν σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή λειτουργούν σχεδόν 50 δομές φιλοξενίας και υπάρχει η αναβάθμιση της υπηρεσίας ασύλου και φτιάχνονται και δεκάδες κινητά κλιμάκια, όλοι αυτοί πρέπει να έχουν ένα στόκ εγγράφων μαζί τους. 100.000 έντυπα δεν σημαίνει 100.000 άνθρωποι, το καταλαβαίνουμε. Όχι, αλλά δείχνει ότι υπάρχει μία τάση για να... Δείχνει ότι υπάρχει μία τάση επιτέλους να γίνει να ζητήσουν άσυλο πολύ μεγαλύτερος αριθμός ανθρώπων από αυτόν που και βάσει συμφωνίας καλούμαστε να φιλοξενήσουμε στη χώρα μας. Δηλαδή η ετοιμότητά σας... Δεν είναι χαρτιά. Από ό,τι γνωρίζω, όλα που να έχουν να κάνουν με αιτήσεις ασύλου. Δεύτερον, υπάρχουν 53.000 άνθρωποι σε ελληνικό έδαφος. Μην δίνουμε υπερβολική σημασία. Άρα ετοιμάζεστε για ακόμη χειρότερες καταστάσεις, κύριε Κυρίτση. 100.000 αιτήσεις για χορήγηση ασύλου, ναι, που ξέρουμε πόσο καιρό θέλει κάποια αίτηση για να ολοκληρωθεί και να γίνει. Μιλάμε για πολύ μεγάλο αριθμό ανθρώπων που θα μείνουν σε ελληνικό έδαφος. Ναι, αλλά σας εξήγησα, αυτό που μπορώ να κάνω είναι να σας επαναλάβω ότι αν έχεις πολλές δεκάδες εγκαταστάσεις, οποίες πρέπει να τροφοδοτήσεις με το αντίστοιχο έντυπο υλικό, πρέπει να έχεις πολύ μεγάλο αριθμό εντύπων. Και κάτι τελευταίο για να σας χαιρετήσω. Με τον Πειραιά τι θα γίνει, κύριε Κυρίτση? Με τον Πειραιά μετακινούνται σήμερα 800 άτομα στον
Καραμαγκά που επιτέλους έχουμε έτοιμο ένα κομμάτι που είναι το 1 τέταρτο. Μέχρι τη εβδομάδα θα είναι ολοκληρωμένος κατά το ίμιση ο Καραμαγκάς, δηλαδή σχεδόν 2.000 άτομα. Πάντως νομίζω ότι αν σήμερα ολοκληρωθεί η επιχείρηση μεταφοράς 800 ανθρώπων σε αυτές τις εγκαταστάσεις που είναι καλές, επιθεώρησε το πρωί και ο κύριος Σταφύλης, ο οποίος είναι ο επιχειρησιακός υπεύθυνος, θα πάμε καλά. Μάλιστα. Ευχαριστούμε κύριε Κυρίτση, να είστε καλά. Πάμε τρέχοντας σε διάλειμμα.